όπως καταλαβαίνετε, είναι ό,τι είπε δηλαδή και ο κύριος πριν, είναι αυτό που θέλουμε εμείς και επιζητούμε, είναι να μας δίνουν την ανάλογη προσοχή όπως θα δίνουν στον οποιοδήποτε που θα έβγαινε να περπατήσει σε μια περιοχή που για τον λόγο που ήρθαμε είναι το ότι θέλουμε και εμείς τους μεγάλους δρόμους. Θέλουμε να βγαίνουν τα παιδιά μας με ασφάλεια έξω να παίζουν, να ευχαριστούν εδώ τη φύση, γιατί μας δίνεται αυτή η ευκαιρία. Είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να διανύσουμε το συγκεκριμένο δρόμο και το σχολείο είναι στο ενδιάμεσο από αυτές τις κάθετες οδούς. Δηλαδή πρέπει να κατεβαίνουν τα παιδιά στον κάτω κυκλικό κόμμα και να περνάνε και να ξανανεβαίνουν πάνω στο σχολείο ή πρέπει να περνάνε από εδώ. Τώρα, δεν είναι βέβαια μόνο τα παιδιά το πρωί, είναι και ο κόσμος ο οποίος θα μπορούσε να φύγει και να μπει μέσα στη θέρμη, να ψωνίσει, να πάει με τα πόδια να κάνει μια βόλτα, τα παιδιά να πάνε το απόγευμα. Δηλαδή, θέλουμε να κινούμαστε με ασφάλεια. Αυτό ζητάμε. Τίποτε άλλο. Να γίνει άμεσα, πιστεύετε. Καταρχήν, αυτό που θα μπορούσε να γίνει άμεσα είναι φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η διαγράμμιση η οποία δεν έχει γίνει. Θεωρώ ότι και όπως είπαμε και άλλη φορά, η τροχέα ήρθε τις επόμενες μέρες και έκανε καταμετρήσεις. Οι παραβάσεις ήταν στη μία-δύο ώρες που έκατσε πάρα πολλές. Δηλαδή, 84 ανθρώπους σταμάτησε για αυξημένη ταχύτητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα τώρα, σε μία ώρα που έκατσε η τροχέα, πόσο μπορεί να είναι επιμονή μου βάσης όλη την ημέρα.